Το ερώτημα είναι εάν ένας υπουργός οικονομικών μπορεί να κάνει ενέργειες προκειμένου να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα, προκειμένου με ενέργειές του να εισπράξουμε το κατοχικό δάνειο, προκειμένου με ενέργειές του, εδώ έρχομαι τώρα στο ΔΝΤ, να προχωρήσουμε σε αγωγές αποζημίωσης κατά του ΔΝΤ και της Τρόικας συνολικά, διότι από το έγγραφο προκύπτει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και το λέω και στην έκθεση, έκανε συγκεκριμένα σφάλματα, οι Ευρωπαίοι έκαναν μεγαλύτερα σφάλματα, επομένως η χώρα έχει υποστεί μια οικονομική καταστροφή, άρα, για να το συνδέσω και με τα σημερινά στην υπόθεση Παπα Κωνσταντίνου, ένας υπουργός οικονομικών, όταν έχει μπροστά του αυτή την κατάσταση, οφείλει ή δεν οφείλει να ξεκινήσει διαδικασίες ύφραξης αποζημίωσης από τους δανειστές και την Τρόικα? Το ότι σήμερα φτάνουμε στο σημείο, γιατί αυτό είναι κομβικό από εδώ και πέρα για την πολιτική ζωή του τόπου, φτάνουμε στο σημείο να θεωρήσουμε, και σωστά θεωρούμε, ότι είναι απιστία περί την υπηρεσία το γεγονός ότι ένας υπουργός οικονομικών δεν αξιοποίησε μια λίστα προκειμένου να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα της χώρας και άρα αυτό οδηγεί σε ποινικό αδίκημα. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα όλοι οι υπουργοί οικονομικών και προφανώς και ο Πρωθυπουργός θα ελέγχεται για απιστία περί την υπηρεσία στο βαθμό που μπορεί να κάνει τέτοιες ενέργειες που είτε να μειώσει τα έξοδα είτε να αυξήσει τα έσοδα της χώρας, πώς, απαιτώντας αποζημιώσεις εν προκειμένου από τους δανειστές ή απαιτώντας για την καταστροφή που έγινε στην ελληνική οικονομία ή απαιτώντας τις γερμανικές αποζημιώσεις. Καταλαβαίνετε ότι πίσω από την υπόθεση τώρα Παπακωνσταντίνου, και δεν είδα άλλους συναδέλφους να το αναδεικνύουν, κρύβεται αυτό το κορυφαίο ζήτημα, και από τη στιγμή που σήμερα θα ψηφιστεί μια τέτοια παραπομπή, αποτελεί οδηγό για το μέλλον. Γι' αυτό, τελειώνοντας την ομιλία μου, είπα όλα αυτά προς γνώση και διατασμωμένου συνεπεία για όσους πλέον θα κυβερνούν από εδώ και πέρα.